Την πεποίθησή του ότι αυτή η νέα κυβέρνηση θα φέρει την αλλαγή εξέφρασε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη Γιώργος Μανανάς, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο σχηματισμό της κυβέρνησης αυτής, βάζοντας πάνω απ' όλα το εθνικό καθήκον. Κυρίαρχη σημασία στη σύνθεση της κυβέρνησης δεν έχουν τα πρόσωπα, όπως λέει ο κ. Μανανάς, αλλά οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Με τεχνοκράτες και εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, αλλά όχι με βουλευτές, συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση συνεργασίας. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στον ομό Ροδόπης Γιώργος Μανανάς αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ, που ήταν καταλυτικός παράγοντας στο σχηματισμό αυτής της νέας κυβέρνησης, συμμετέχει βάζοντας πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό. Ξημερώνει μια καινούργια μέρα, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση πραγματικά συνευθύνης. Τρία κόμματα ανέλαβαν πραγματικά να οδηγήσουν την Ελλάδα στον δρόμο που πρέπει αυτή τη στιγμή και έπρεπε να γίνει κυβέρνηση, άσχετα αν διαφωνούν κάποιοι, και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν καταλυτικός παράγοντας για να γίνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα πλέον. Σημασία έχουν οι πολιτικές και νομίζω ότι τα τρία κόμματα συμφώνησαν σε 5-6 τουλάχιστον βασικά σημεία και σε πολλά άλλα, τα οποία θα προχωρήσουν, έτσι, και είναι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η προγραμματική σύγκληση που κάνει αυτή την κυβέρνηση και μας κάνει όλους να αισιοδοξούμε ότι θα πετύχει. Τα πρόσωπα δεν έχουν σημασία. Σημασία έχουν οι πολιτικές, τονίζει ο κύριος Μανανάς, λέγοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε νέα πρόσωπα για να δείξει και τον αέρα ανανέωσης. Τώρα ακούγονται κάποιες φωνές που πραγματικά λένε ότι δεν έπρεπε το ΠΑΣΟΚ, η Δημάρ, όποιοι είναι δύναμη ευθύνη αυτή τη στιγμή, βάζουν τα κομματικά. Έτσι, κάτω από τα εθνικά και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του κυρίου Σαμαρά. Βέβαια, το πρώτο κόμμα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Έτσι, αλλά θα στηρίξουμε εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, και το είπε και ο πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά νομίζω και τα τρία κόμματα που αποτελούν την κυβέρνηση, χωρίς περιστροφές.